Θέλω να δώσω την καλησπέρα μου σε όλη την Κρήτη όμως, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Και βεβαίως ξεκινήσαμε με ιδανικές εικόνες, εικόνες νομίζω που έκοψαν την ανάσα με τους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας να σκίζουν σήμερα κυριολεκτικά τους εθέρες πάνω από τον Καράβολα, πάνω από την πόλη του Ηρακλείου, μικρή και μεγάλη, γέμισο καράβολας από κόσμο, έντονα τα συναισθήματα για έναν άνθρωπο, τον επισμηναγό, τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, να δίνει ρεσιτάλ στον αέρα μέσα από το πιλωτήριο του F-16 Block 52 Plus της ομάδας ZEVS, μιας ομάδας επιδείξεων. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Γιώργος Παπαδάκης, αλλά και άλλοι πτάμενοι της πολεμικής μας αεροπορίας, που μας αναπτερώνουν το ηθικό ανατακτικά χρονικά διαστήματα. Είναι άνθρωποι που τους έχουμε πολλές φορές ανάγκη, με το ηθικό μας να ανεβαίνει κάθε φορά που τους ακούμε. Πρόσφατα και στην 28η Οκτωβρίου, ένας ακόμα πιλότος έστειλε μήνυμα και ήταν το στιγμιότυπο της ημέρας αυτό. Είναι και ο λόγος που έχουμε ξεχωριστούς καλεσμένους σήμερα, και θέλω να πάμε σε απευθεία σύνδεση στα Χανιά να τους συναντήσουμε. Είναι καταρχάς δύο άνθρωποι, ένας εκ των δύο, ο Γιώργος Παπαδάκης, ο υπτάμενος στα αριστερά της οθόνης σας, τον οποίο είδαμε σήμερα με εντυπωσιακούς ελιγμούς να μαγεύει το πλήθος του Ηρακλείου. Τον επισμηναγό λοιπόν της ομάδας ZEVS, τον κύριο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Όπως επίσης θέλω να καλησπερίσω, και είναι μεγάλη χαρά και τιμή και για τους δυο σας βέβαια, αλλά και τον κύριο Βολακάκη Δημήτρη, υπτάμενο επισμηναγό της πολεμικής μας αεροπορίας και αυτός ένα από τα πολλά μέλη της ομάδας επιδείξεων των F-16 της ομάδας ZEVS. Κύριε Βολακάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Νομίζω είστε δύο από τους φρουρούς του Αιγαίου, έτσι συνηθίζουμε να σας αποκαλούμε και δημοσιογραφικά αλλά και ο κόσμος. Είστε δύο από τα πρόσωπα τα οποία το τελευταίο διάστημα έχετε στιγματίσει την εικόνα των ημερών, είτε αυτό λέγεται εθνική επέτειος, είτε τώρα με την εορτή του Πολιούχου του Αγίου Μινά αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Δύο-τρεις κουβέντες σας αρκούν για να αναπτερώσετε το ηθικό των Ελλήνων. Σήμερα με τις κινήσεις σας, κύριε Παπαδάκη, με τους ελιγμούς μέσα από την επίδειξη που κάνατε με το F-16 πάνω από τους ουρανούς στο Ηράκλειο, νομίζω χαρίσατε όχι μόνο χαμόγελα, αλλά και μία παραπάνω έτσι ευτυχία στον κόσμο που σας έβλεπε και του αναπτερώσατε το ηθικό. Πώς νιώσατε σήμερα? Σωστό, όπως τα λέτε, είναι εξάλλου ένας από τους αντικειμενικούς που φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Είναι η αναπτέρωση του ηθικού, του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των απλών πολιτών, αφενός και αφετέρου για να μάθουν το F-16, που κατά κύριο ρόλο αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι του αεροπορικού στόλου. Τα συναισθήματα, αν με ρωτάτε τα δικά μου, σήμερα ένιωσα δέος, διότι έχω πετάξει σε πάρα πολλές επιδείξεις. Σήμερα ο κόσμος, το πλήθος που υπήρχε από το Παγκρίτιο μέχρι το λιμάνι, όπου και να κοιτούσα, έβλεπα κόσμο να χειροκροτάει, να χαιρετάει. Η σημαία, που τη βλέπω τώρα και στα πλάνα, η σημαία πώς κοιμάτιζε από το που κρεμόταν από τον γερανό, για μένα ήταν κάτι συγκλονιστικό και ήταν συγκινήθηκα, λέει, την ώρα που πετούσα ένα παραπάνω ένιωσα θέος. Κύριε Παπαδάκη, ήθελα να κάνω και τις συστάσεις. Μ' ακούει και ο κύριος Βολακάκης. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς τον τόπο καταγωγής. Ξέρουμε ότι και οι δύο είστε κριτικοί και νομίζω είναι ένας παραπάνω λόγος που είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι κάθε φορά που έχουμε ανάλογες στιγμές και ζούμε ανάλογες στιγμές όλοι μας εδώ στην Κρήτη, βλέποντάς σας να πιλοτάρετε το F-16. Τόπος καταγωγής, κύριε Παπαδάκη? Από Χανιά. Από Χανιά. Και ο κύριος Βολακάκης, κύριε Βολακάκη. Και εγώ από το Χανιά. Και εσείς από τα Χανιά. Και εσείς από τα Χανιά. Λοιπόν, κύριε Βολακάκη, θέλω να έρθω λίγο και σε εσάς. Προσφάτως, νομίζω, με δύο λέξεις σας, καταφέρατε να περάσετε το μήνυμα στην εθνική μας εορτή στη Θεσσαλονίκη. Ο ελληνικός λαός δεν γονατίζει παρά μόνο μπροστά στους νεκρούς του. Είναι μια φράση που απομονώθηκε. Μία φράση την οποία ο πολλής κόσμος κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λάβατε, φαντάζομαι, πολλά συγχαρητήρια από όλο τον κόσμο για το νόημα της συγκεκριμένης ημέρας. Και θέλω, παρακαλώ, να το ακούσουμε πριν μου απαντήσετε, κύριε Πισμιναγέ. Παρακαλώ, Δανάη Σκευάκη, σκηνοθέτητά μας, να την παρακαλέσω να το δούμε. Ζεύσε ένα 3, πώς μας ακούς? Δυνατά, καθαρά. Ασυρώ το δικό σου. Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει
παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς τους. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά Μακεδονία. Λακάκη, κάθε φορά που ακούει κάποιος αυτή την φράση σας, νομίζω ανατριχιάζει, αναπτερώνεται το ηθικό κάθε Έλληνα. Πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή? Αυτό που νιώθεις είναι ανατριχιαστικό, είναι δέος. Και με το μήνυμα αυτό, όπως είπαμε και προηγουμένως, προσπαθούμε να αναπτερώσουμε το ηθικό των Ελλήνων, αλλά κυρίως θέλαμε να θυμίσουμε στους Έλληνες τη δύναμη που έχουν μέσα τους και να μην την ξεχνάνε, γιατί περνάμε δύσκολα τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι κι αλλιώς με την οικονομική κρίση, γενικότερα με την κρίση στην Ελλάδα. Τα γεωπολιτικά, οπότε, έχετε ένα δίκιο. Έτσι. Οπότε θέλαμε να θυμίσουμε στους Έλληνες τη δύναμη που έχουν μέσα τους, μέσα από αυτό το μήνυμα του συγγραφέα, του Γιάννη Ρίτσου. Ναι, κύριε Βολακάκη, σας ακούμε, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Μας ακούτε? Σας ακούμε καλά. Ωραία. Κύριε Βολακάκη, και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Παπαδάκη, σε αυτό θέλω να μου απαντήσετε και οι δύο. Για πολλούς φαντάζει μία επίδειξη και φαίνεται ότι είναι μία επίδειξη και μία αναπτέρωση ηθικού, όπως αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Εσείς το αντιλαμβάνεστε μέσα στο πιλατήριο με τον ίδιο σφιγμό, κύριε Παπαδάκη? Κάθε πτήση για εμάς, ναι, δεν έχει διαφορά. Όταν μπαίνεις μέσα στο πιλωτήριο και κλείνει καλύτερα, ξεχνάς όλα τα προβλήματα και είσαι συγκεντρωμένος σε αυτή εδώ την πτήση. Κάθε πτήση έχει και τις ευκολίες της και τις δυσκολίες της. Η πτήση επίδειξης είναι μια πολύ απαιτητική πτήση. Είσαι στα όρια και το αεροσκάφος και ο ανθρώπινος οργανισμός. Φτάνουμε στα όρια, φτάνουμε 9G, φτάνουμε μέχρι μείον 3G αρνητικά. Πετάμε στο πιο χαμηλό ύψος, υπάρχουν λιγμοί που πετάμε στα 300, στα 200 πόδια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει και περιθώριο λάθους. Στα 12 λεπτά αυτά που πετάμε την επίδειξη, είμαστε κάτι σαν ρομπότ. Διότι το έχουμε πετάξει, έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε την πειθαρχία που απαιτείται για να μπορούμε να πετάξουμε μια τέτοια πτήση. Αλλά το να πετάς μια αυτή την πτήση και τα συναισθήματα που είπαμε και εγώ και ο Δημήτρης πριν που νιώθεις, είναι κάτι το συγκλονιστικό και είμαστε από τους τυχερούς που μπορούμε και πετάμε αυτή την πτήση. Κύριε Βολακάκη, θέλετε να πάρουμε λίγο από την αρχή? Ακούμε πολλές φορές και βλέπουμε την ομάδα επίδειξης ΖΕΦ της πολεμικής μας αεροπορίας να δίνει ρεσιτάλ στους εθέρες και ήθελα να σταθούμε λίγο στον λόγο καταρχάς δημιουργίας της ομάδας επιδείξεων, να ανατρέξουμε δηλαδή περίπου 9 χρόνια πίσω και να μου εντοπίσετε και εσείς το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε τελικά η ομάδα αυτή. Ποιος ήταν ο σκοπός της δηλαδή? Ο σκοπός της είναι να εμψυχώνουμε τους Έλληνες, να αναπτερώνουμε το ηθικό των Ελλήνων, των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα και να επιδεικνύουμε την επιχειρησιακή, ας το πούμε, ικανότητα της πολεμικής αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κατά κύριο λόγο της πολεμικής αεροπορίας, μέσω της δικής μας επιδεξιότητας, μέσω της επίδειξης, η οποία επίδειξη, ας το πούμε, είναι μια συμπτυγμένη μορφή το τι μπορεί να κάνει το αεροπλάνο και γενικότερα η πολεμική αεροπορία, όχι μόνο με το F-16, στην καθημερινότητά μας. Καθώς η επίδειξη, όπως είπαμε, είναι με 12 λεπτά, όπως είπε και ο Γιώργος, αλλά ουσιαστικά σε αυτά τα 12 λεπτά, οι ελιγμοί που κάνουμε είναι παρόμοιοι με τους ελιγμούς τους οποίους κάνει ένα αεροσκάφος όταν κάνει μια αναχέτηση, όταν μπει σε μια εναέρια μάχη, στην καθημερινότητά του ένας οποιοσδήποτε υπτάμενος. Απλώς οι ελιγμοί αυτοί είναι πιο ψηλά και σε διαφορετικό λίγο περιβάλλον. Η επίδειξη, επειδή όπως είπε ο Γιώργος προηγουμένως, είναι χαμηλά, είναι λίγο πιο επίπονη, λίγο πιο βίαιη και κρατάει λιγότερο. Αλλά σε μια εναέρια μάχη, η οποία μπορεί να κρατήσει και μία ώρα, η ελιγμή αυτή μπορεί να είναι και παρατεταμένη. Τόσο πολύ μπορεί δηλαδή να διαρκέσει ίσως ακόμα και μία αναχέτηση, Μία αναχέτηση δεν θα διαρκέσει τόσο πολύ, ναι, αλλά η πτήση η οποία θα οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα και η προσπάθεια του υπταμένου να, μάλιστα, παραμείνει, ας το πούμε, είτε σε ένα πλεονέκτημα κτλ., μπορεί να κρατήσει έστω και μία ώρα, ναι. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, μιας και αναφερόμαστε έτσι στην ιστορική διαδρομή πίσω στον χρόνο για το πώς τελικά δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα επιδείξεων ΖΕΦ της πολεμικής μας αεροπορίας, θέλετε να μου πείτε πόσα μέλη αυτή τη στιγμή αριθμεί η ομάδα
Ζεύς. Και ένα δεύτερο υποερώτημα που θέλω να σας κάνω. Πόσο σημαντικό είναι για έναν Έλληνα υπτάμενο της πολεμικής μας αεροπορίας να συμμετέχει τελικά μέσα σε αυτή την ομάδα? Η ομάδα αποτελείται από δύο υπταμένους, εμένα και τον Δημήτρη. Ναι. Αποτελείται από τους safety observer, που είναι αξιωματική ασφαλείας, οι οποίοι την ώρα που πετάμε εμείς, μιλάμε ταυτόχρονα μαζί τους. Αυτοί είναι από κάτω που προσέχουν ύψη, ταχύτητες, τους λέμε εμείς, έτσι ώστε αν μπορεί, αν δούνε κάτι περίεργο, να μας σταματήσουν για πουλιά, για το οτιδήποτε. Αυτοί είναι τρεις, είναι από κάθε μοίρα και στη συνέχεια έχουμε τους αφηγητές που μιλάνε στον κόσμο και εξηγούν τι κάνει το αεροπλάνο, όπου έχει τρεις πάλι η κάθε μοίρα. Παλιά, αφού λέτε από την αρχή της ομάδας, εγώ είμαι από τους τυχερούς που από το 2010 ξεκίνησα σαν αφηγητής. Στη συνέχεια έγινα αξιωματικός ασφαλείας και στη συνέχεια έγινα υπτάμενος. Οπότε έχω δει την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και την εξέλιξη που έχει. Και ο αφηγητής είναι, θα λέγαμε αν με ρωτάτε εμένα, είναι περίπου το 50%. Δηλαδή, αν ο αφηγητής είναι ενθουσιώδης... Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, έτσι. Σωστά. Σωστά, σωστά. Γιατί εγώ από τη στιγμή που δεν μπορώ να μιλήσω, δεν έχουμε σε άμεση επαφή με τον κόσμο, αυτός είναι που δίνει τον παλμό και εξηγεί στον κόσμο. Μάλιστα. Θέλω να ξεφύγουμε λίγο από το κομμάτι των επιδείξεων και της ομάδας ΖΕΦΣ. Γιατί πραγματικά, ναι, μεν ο κόσμος σας θαυμάζει για αυτά τα επιτεύγματα στον αέρα τα οποία κάνετε, για τα λόγια που του προσφέρετε πολλές φορές, ηχούν ως ηρωικά λόγια τις περισσότερες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στα αυτιά του ελληνικού λαού. Θέλω να πάμε λίγο στην ουσία. Και η ουσία ποια είναι? Ότι καθημερινά λείπετε, κύριοι, και οι δύο από τα σπίτια σας, προκειμένου να φυλάτε θερμοπύλες, να προστατεύετε όλους εμάς, να κοιμόμαστε ήσυχους. Αυτό το λέμε συχνά όλοι όσοι σας ακούμε, όλοι όσοι σας βλέπουμε, και μας μεταφέρετε ένα σφιγμό ασφάλειας που δεν μπορεί εύκολα να μας το μεταφέρει κάποιος άλλος. Και επειδή πολλοί δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της ευθύνης και της αξίας της στιγμής, και τι εννοώ, όταν θα έρθει ένα σήμα από την Αθήνα, από το Πεντάγωνο, και σας πει ότι πρέπει να φύγετε, έχει δημιουργηθεί ένα σκράμπλο, όπως λέμε, στους όρους της πολεμικής αεροπορίας. Έχουμε ένα επεισόδιο και θα πρέπει να σηκωθεί το αεροσκάφος το F-16, να αναχαιτήσει δύο τουρκικά αεροσκάφη. Εσείς φεύγετε είτε από τα Χανιά, είτε από το Καστέλι, είτε από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτά τα δευτερόλεπτα θέλω να μας περιγράψετε. Κύριε Βολακάκη, θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια καθημερινότητα και για μας. Δηλαδή είναι πέραν της ομάδας, όπως είπατε, η ομάδα είναι κάτι έξτρα, το οποίο είναι πέραν των καθηκόντων μας, αλλά τα καθηκόντα τα καθημερινά είναι αυτά. Περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, κάποιος από εμάς που είναι και καθημερινό φαινόμενο να φυλάμε και εμείς υπηρεσία, είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε πάντα έτοιμοι, έτσι ώστε όταν δοθεί η εντολή να απογειωθούμε άμεσα και γρήγορα για να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα μέσω της πολεμικής αεροπορίας εν προκειμένου. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Εκείνη την ώρα δεν σκεφτόμαστε, δρούμε, ας το πούμε, πιο πολύ μηχανικά, καθώς έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό το κομμάτι, το κάνουμε αρκετά συχνά και κάνουμε όπως έχουμε εκπαιδευτεί πολύ καλά και προσπαθούμε να είμαστε αρκετά γρήγοροι, διότι ο χρόνος μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα συναισθήματα είναι έντονα, αν και εκείνη την ώρα δεν έχεις και πολύ χρόνο να σκεφτείς, δεν σκεφτόμαστε, δρούμε πιο πολύ, όπως σας είπα και προηγουμένως, μηχανικά, κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο το καλύτερο δυνατόν, καλύτερα μπορούμε και γρήγορα. Κύριε Παπαδάκη, έχω ακούσει πολλές φορές, επειδή υπηρέτησα και στην πολεμική αεροπορία, συναδέλφους σας υπτάμενους να αναφέρουν την εξής φράση κάθε φορά που ερχόταν ένα σήμα για να προσαναχέτηση τουρκικών αεροσκαφών, ότι νιώθουμε ότι μπαίνουν μέσα στο σπίτι μας. Ισχύει αυτό? Και βεβαίως ακολουθούν τα ανάλογα συναισθήματα και πράξεις από μέρους σας. Όχι, δεν το έλεγα ότι μπαίνουν μέσα στο σπίτι μας. Εμείς, όπως είπε και ο Δημήτρης, όποτε μπαίνουν εχθρικά ίχνη μέσα στο FIR Αθηνών και κλεινόμαστε να τα αναχαιτήσουμε, να δούμε τι είναι. Αυτό, όπως είπα και πριν, κάθε πτήση για μας δεν την ξεχωρίζουμε. Όταν απογειώνεσαι, πας να κάνεις κάτι για το οποίο έχεις εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά
Και έχουμε και την πειθαρχία που μας έχει περαστεί από τη μέσω της εκπαίδευσης, διότι όταν μαθαίνουμε να πετάμε το F-16 από την αρχή, δεν μαθαίνεις μόνο τα τεχνικά μέρη ή πώς να το πετάς, αλλά μας σου περνάνε και την πειθαρχία, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε πτήσεις όπως είναι οι αναχαιτήσεις, όπως είναι η επίδειξη, το demo. Οπότε, όπως είπε και ο Δημήτρης, δεν έχεις περιθώριο να σκεφτείς σε εκείνη τη φάση. Κάνεις κάτι για το οποίο έχεις εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν σενάρια όμως, κύριε Παπαδάκη, στο μυαλό σας, την ώρα που βρίσκεστε μέσα στο πιλωτήριο, κυνηγώντας ένα τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος. Υπάρχουν σενάρια, υπάρχουν και δυσκολίες, αν θέλετε, ή δεύτερες σκέψεις. Όχι, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι. Εκείνη τη στιγμή εκτελείς πράγματα για τα οποία έχεις εκπαιδευτεί, είναι κάτι στάνταρ, δεν έχεις περιθώριο για σκέψεις ούτε για σενάρια. Μάλιστα. Καθημερινά σε παραγρύπνηση, κύριε Βολακάκη, έτσι, έχω την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει τουλάχιστον όσον αφορά με τις αναχαιτήσεις και τις παραβιάσεις στον ελλαδικό χώρο, τουλάχιστον από τους γειτόνους μας και με ιδιαίτερα όσα συμβαίνουν τελευταία, δεν υπάρχει, δεν γίνεται πουθενά άλλου στον κόσμο. Φαντάζομαι ότι η καθημερινότητά σας είναι αυτή που απαντάει και στο ερώτημα, έτσι. Είναι καθημερινότητα, δυστυχώς. Θα θέλαμε να μην ήταν, αλλά είναι. Και να επανέλθω στο προηγούμενο που ρωτήσατε, σενάρια δεν είναι ότι δεν σκεφτόμαστε. Τα έχουμε σκεφτεί από πριν, οπότε είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Δυστυχώς και νότια, αλλά όχι μόνο νότια, συγγνώμη, διορθώνω, όχι μόνο νότια, αλλά σε όλο το Αιγαίο υπάρχει αυτή η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Έτσι είναι η σχέση μας με τους γείτονες. Υπάρχει αυτή, ας το πούμε, η τεταμένη κατάσταση, στην οποία πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή, και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή, όποτε κληθούμε δηλαδή, να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Mm-hmm. Όποτε υπάρχει μια παραβίαση του ΕΦΑΕΡ Αθηνών ή του Εθνικού Εναερίου Χώρου αντίστοιχα, που δυστυχώς ή ευτυχώς μας κρατάει, ας το πούμε, και μακριά από τα σπίτια μας, σε καθημερινή βάση. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, γι' αυτό μπήκαμε στην αεροπορία, θέλαμε να το κάνουμε, το ξέραμε πιο πριν, οπότε Μάλιστα. είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε καθημερινά, ναι μεν, αλλά το ξέραμε από πριν. Ξέρουμε ότι θα το κάνουμε αυτό για πολύ καιρό ακόμα και έτσι θα είναι η κατάσταση. Λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Παπαδάκη, παραδοσιακά, αν μη τι άλλο, έχουμε μεγάλη ιστορία στα ελληνικά φτερά. Έχουμε και διακρίσεις στο παρελθόν και θέλω να μου αναφερθείτε λίγο σε αυτό και αν τελικά έχουμε φτάσει στο επίπεδο να εκπαιδεύετε κι εσείς άλλους πιλότους, ενδεχομένως και από άλλες χώρες, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Η πολεμική αεροπορία σαν χώρα κράτος μέλος του, σαν κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, mm-hmm. συμμετέχουμε σε πάρα πολλές νατοικές ασκήσεις, στο TLP στην Ισπανία για παράδειγμα, όπου σχεδόν όποτε πάμε βγαίνουμε πρώτοι. Και η πρωτιά αυτή είναι σημαντική γιατί δεν σε βγάζουν μόνο οι εκπαιδευτές, σε βγάζουν και οι άλλοι που περνάτε μαζί τη σειρά, οι εκπαιδευόμενοι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Συμμετέχουμε με ασκήσεις με τους Ισραηλινούς, με τους Αμερικάνους, συνέχεια με τους Αιγύπτιους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μαθαίνουμε, εκπαιδευόμαστε και εμείς από αυτούς, τους εκπαιδεύουμε και εμείς με τη σειρά μας, παίρνουμε πράγματα και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται συνέχεια τέτοιες ασκήσεις είτε με μέλη του ΝΑΤΟ είτε εκτός ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Σας έχουμε συνηθίσει τους δύο να στέλνετε μηνύματα μέσα από τα πιλωτήρια και θέλω κλείνοντας με αυτό να στείλετε το δικό σας μήνυμα και στον κόσμο που μας βλέπει, ενδεχομένως σε μια περίοδο δύσκολη, συνεχίζει να είναι δύσκολη, με τεταμένες τις σχέσεις και των γειτόνων. Θέλω το δικό σας μήνυμα γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει τη δική του αξία. Παρακαλώ. Κύριε Βολακάκη. Κύριε Παπαδάκη. Συγγνώμη. Το δικό μας μήνυμα είναι ότι μπορούν να είναι ήσυχοι, βλέποντας το F-16 και τις ικανότητες που έχει μέσω της επίδειξης να είναι ήσυχοι, ότι είμαστε άριστα εκπαιδευμένοι και πειθαρχημένοι. Και εξάλλου το μήνυμα τότε στο Δημήτρη στην 28η,
ότι αυτός ο λαός δεν προσκυνά ποτέ παρά μόνος νεκρούς του. Κύριε Βολακάκη, και από εσάς και με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Και εφόσον θέλει οτιδήποτε. Σύντομος, περιεκτικός, όπως πάντα, δύο λέξεις αρκούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεστε σήμερα στο στούντιο της Κρήτη TV στα Χανιά. Το μόνο που θα σας ευχηθώ και εγώ πολύ σύντομα, εύχομαι οι πτήσεις σας να είναι πάντα ειρηνικές. Κύριε Παπαδάκη, κύριε Βολακάκη, να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.